Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα είναι Παρασκευή 4 Οκτωβρίου του 2019 και παρακολουθείτε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του ΦΛΑΣ. Μαζικές αντιδράσεις στην περιοχή των Σιδερών συνεχίζει να προκαλεί η δρομολόγηση έργου κατασκευής φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, σε σημερινή συνέντευξη τύπου, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Γεωργών και Κτηνοτρόφων της Κοζάνης κάνουν λόγο για αφανισμό των βοσκοτόπων του χωριού, θίγοντας με αυτόν τον τρόπο 30 παραγωγούς που εργάζονται εκεί. Σε αυτό το σημείο θα παρακολουθήσουμε τι δηλώσαν οι κύριοι Χαράλα Μπουστοπαλίδης και Λάμπης Τσανίδης. Συμπτωματικά λοιπόν ανακάλυψα ότι θα γίνει ένα φωτοβολταϊκό πάρκο προτού 15 μέρες. Και πώς το ανακάλυψα αυτό? Το ανακάλυψα πηγαίνοντας το φαγητό στο Μαντρί. Βλέπω ένα τζιπ της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Κοζάνης. Σταματά, του λέω: «Τι κάνετε εδώ?» Λέει: «Φωτοβολταϊκό». Πλάκα μας κάνετε, λέει. Μου λέει: «Το ξέρω, το ξέρω, το λέω. Στο βουνό είμαι». Προτού όμως 3,5 χρόνια περίπου, 4 αν θυμάμαι καλά, μας πήρε ένα τηλέφωνο το κτηνιατρείο Κοζάνης και μας είπε ότι θα γίνει ένα φωτοβολταϊκό. Τι λέτε? Αντιδράσαμε φυσικά εμείς. Τότε λοιπόν ενημέρωσα τον πρόεδρο το δικό μας, γιατί εμείς είμαστε στα βουνά και στα λαγκάδια, και του λέω: «Πρόεδρε, να μας έχεις ενήμερους τι μέρος του λόγου γενέστε για αυτό το θέμα». Λέει: «Ναι, θα σας πω, ρε». Λοιπόν, ξαφνικά το 2019 ο κύριος πρόεδρος του χωριού μας υπέγραψε 19 Δευτέρου τη σύμβαση αυτήν εδώ για τα φωτοβολταϊκά, τα οποία θα γίνουν σιδερά. Αλλά ζωνωθήκαμε φυσικά, διότι εδώ μας κόβουν το βοσκότοπο στη μέση και μας παίρνουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Το φωτοβολταϊκό αυτό πόσο μεγάλο είναι δηλαδή? Αυτό είναι γύρω στα 800 στρέμματα, τα μπλε. Αλλά είναι και διαθέσιμα τα υπόλοιπα που βλέπετε προς αξιολόγηση, τα κόκκινα. Δηλαδή όλος ο βοσκότοπος σιδερά πέφτει για να γίνει φωτοβολταϊκά. Αυτό είναι ντροπή και αμαρτία και δεν θα γίνει φυσικά. Έτσι. Ο βοσκότοπος είναι κατοχυρωμένος, διότι δεν ξέρω αν γνωρίζετε, κύριε Γαϊδάνη, το 2014 με τους δασικούς χάρτες έχουν γίνει αυτό που έχει γίνει τώρα. Δηλαδή τι έκανανε? Συρρυκνώθηκε ο βοσκότοπος, ο υπουργός τότε πήρε μια απόφαση και έβγαλε όλη την κατάσταση του βοσκοτόπου γενικά στην Ελλάδα ενιαίως. Δηλαδή μπορεί να έρθεις και εσύ αύριο να σε δηλώσει το Υπουργείο Γεωργίας, όχι εγώ. Δηλαδή οποιοδήποτε έχει σχέση από την Ελλάδα. Τώρα από τους βοσκότοπους, από όλα αυτά, πόσους βοσκότοπους χάνετε δηλαδή άμα γίνει αυτό το φωτοβολταϊκό? Αυτό το φωτοβολταϊκό άμα γίνει... Χάνει το 80% του βοσκότοπου δηλαδή, για να καταλάβουμε. Περίπου. Δεν ξέρω ακριβώς την έκταση τώρα και να μίλα. Αλλά πιάνει το μεγαλύτερο μέρος. Δεν πιάνει απλά το, πιάνει τα καλύτερα μέρη. Δεν παίρνουν τα βουνά, τα όρη και τα λακάδια, πιάνουν τα εισάδια εκεί που έχει πρόσβαση. Θέλω να το γράψετε αυτό, γιατί έχει σημασία. Εσείς τώρα τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Ποιες είναι οι κινητοποιήσεις που θα σκεφτείτε? Δεν θα τα αφήσουμε το θέμα, θα κινηθούμε νομικά προς κάθε κατεύθυνση. Αυτά τώρα είναι εδάφη κοινοτικά, να πούμε. Είναι δηλαδή της κοινότητας. Της κοινότητας. Εσείς νοικιάζετε κομμάτια από αυτούς τους βοσκότοπους. Βεβαίως. Ναι. Όλοι οι κτηνοτρόφοι αυτοί που είναι δηλωμένοι, βασικά αυτό το πράγμα εδώ πέρα που βλέπετε, είναι μέσα στο φωτοβολταϊκό και μάλιστα σε αυτό το πράγμα που έχουν δώσει αδειοδότηση. Τα μπλε αυτά εδώ, τα κομμάτια είναι για παραγωγή, έτοιμο δηλαδή. Και λέω τώρα εγώ, αυτό το πράγμα εδώ, το μπλε, αυτοί οι άνθρωποι που είναι δηλωμένοι εδώ, με ονοματιπώνυμο, έτσι, τι θα κάνουνε? Γιατί λοιπόν δεν έλεξε η υπηρεσία, δεν ξέρω ποια υπηρεσία, αυτό το πράγμα? Τα ονόματα είναι αυτά. Τα ονόματα είναι αυτά. Στα μπλε είναι αυτά τα πάνω τα ονόματα. Στα κόκκινα, σε αυτά εδώ τα κόκκινα δηλαδή, είναι τα κάτω ονόματα. Από το 2007 αυτό γίνεται. Ποια είναι η χρήση τώρα του βοσκοτόπου? Ή γίνεται αυτό που γίνεται εγκρυπτό όπως έγινε? Πάντως αυτό πρέπει να πούμε ότι πέρασε και από Δημοτικό και από Περιφερειακό Συμβούλιο. Βεβαίως, τα έχουμε όλα τα χαρτιά. Θέλω να μείνω στο εγκρυπτό. Θέλω να πω ότι κοινοποιήθηκε, φαντάζομαι, γιατί έτσι κοινοποιήθηκε. Εμείς δεν λέμε. Κύριε Γαϊτάνη, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ζούμε όλη μέρα στο βουνό. Το καταλαβαίνω. Άλλο εγώ σας λέω. Ότι όμως πέρασε όμως από Δημοτικό και Περιφερειακό. Βεβαίως. 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 Για να περάσει. Βεβαίως. Αλλά εγώ δεν έλαβα γνώση ποτέ. Απλώς δεν το μάθατε εσείς ποτέ, δεν σας κοινοποιήθηκε ή δεν σας ενημέρωσε. Όταν εγώ λοιπόν είπα στον πρόεδρο να μας έγινε ενημέρωση, αυτό τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ τι γίνεται. Αυτό έχει. Ο παλιός ο πρόεδρος, για να μην έχουμε σχέση με τον καινούργιο, έτσι. Καμία σχέση. Εδώ έπρεπε να υπάρχει μια ενημέρωση. Όπως ακούσαμε και τον κύριο Τοπαλίδη, μια απόφαση την οποία εσείς δεν την ξέρατε ή δεν ξέρατε αυτό το σχεδιασμό, δεν σας ενημέρωσε κανένας πάντως. Κανείς, όντως.
και ξεπλάγημεν όταν ξαφνικά είδαμε τις κατασκευαστικές εταιρείες που ήρθαν εκεί να στήσουν τα φωτοβολταϊκά. Και λέμε εμείς που δραστηριοποιούμεθα στον χώρο, τον οποίο χώρο δεν μας τον χαρίζει κανείς, τον νοικιάζομαι. Δεν θα έπρεπε και προσωπικά ακόμη να ενημερωθούμε ότι, ξέρετε κύριε, από φέτο θα αλλάξει η χρήση αυτού του χώρου και θα γίνουν φωτοβολταϊκά και εσείς πάντε όπου θέλετε. Δεν θα έπρεπε. Αυτό αναρωτιούμαστε. Αυτό είναι ιδιωτική από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ναι, ιδιωτική, ιδιωτική. Ναι, ναι, ναι. Και ήδη συνεχίζονται δηλαδή να κατασκευάζετε, δηλαδή ξεκίνησαν οι ήδη έρχονται εκεί και μετράνε ακόμα, δεν είναι μετράνε, να κάνει τοπογραφούν κάτι. Και ούτω καθεξής. Ναι, 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 ναι. Και είναι ούκο λίγα τα ονόματα τα οποία θίγονται άμεσα, οι οποίοι ξαφνικά τώρα που θα μπουν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς των πιθανών και φέτο ακόμη να μην πάρουν τις επιδοτήσεις τους. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θα έπρεπε να ενημερωθούν? Αυτοί είναι που θίγονται έμεσα. Και όταν λέω έμεσα εννοώ ως προς τις επιδοτήσεις. Οι άμεσα θυγόμενοι είμαστε εμείς που δραστηριοποιούμεθα εκεί, που τα κοπάδια μας βόσκουν εκεί, που σημαίνει ότι κάποια στιγμή μας λένε κύριε κοιτάξτε να δείτε, πάντε όπου αλλού θέλετε πλην από εσείς τώρα το λέτε ότι έχουμε αυτές οι εκτάσεις επειδή είναι κοινοτικές, αλλά επειδή τις νοικιάζετε μπαίνει ναι. μέσα και η επιδότηση του ΟΣΔΕ που λέμε. Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι, γιατί είναι επιλέξιμες εκτάσεις που ξέρουν οι κτηνοτρόφοι τι σημαίνει επιλέξιμη έκταση, δηλαδή κάποιες δασώδεις και θαμνώδεις περιοχές. Είναι μη επιλέξιμες, δεν μπορούμε να τις δηλώσουμε. Είναι περιορισμένη. Πατάτα τότε με τους δασικούς χάρτες. Είναι περιορισμένη η επιλέξιμη έκταση στη χώρα μας και φέρνουν μέχρι και από την Κρήτη ανθρώπους, το Υπουργείο εννοείται, να δηλώσουν στην περιοχή των σιδηρών εκεί. Αλλά εδώ είναι 30 άτομα. Ακριβώς. Και στα μπλε και στα κόκκινα και στα δυνητικά δηλαδή. Έτσι. Και στα μπλε και στα κόκκινα είναι αυτά τα άτομα. Αυτά τα άτομα. Και λέω τώρα γιατί το έκαναν αυτό. Τώρα από εδώ και πέρα θα κινηθείτε νομικά όπως ακούσαμε? Ναι, ακριβώς, θα κινηθούμε νομικά, δεν θα τους αφήσουμε και κατά παντός υπευθύνου, έτσι. Γιατί πρώτα θεωρούμε ότι θα πρέπει εμείς να ενημερωθούμε. Και δεύτερον, αν θέλετε, υπάρχουν και άλλες εκτάσεις που μπορούν αυτοί οι κύριοι να δραστηριοποιηθούν. Τι τους βολεύει και τι είναι εύκολο για αυτούς? Τελικά μήπως τα συμφέροντα είναι πάνω απ' όλα? Λοιπόν, κάνω έκκληση στους δημάρχους όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Και για ποιο λόγο το λέω αυτό, ένας είναι ο λόγος. Μας παίρνουν τη ΔΕΗ. Θα βγουν είμαστε νηστικοί που είμαστε εδώ. Μας παίρνουν τη ΔΕΗ που θα βγουν και 15.000 άνθρωποι στον δρόμο, οικογένειες. Παίρνουν και τα βοσκοτόπια. Γιατί θα κάνουμε, ρε παιδιά, προς τα πού θα πάμε? Θα πάμε στα Σκόπια? Θα κάνουμε τι, να γίνουμε Βορειομακεδόνες? Είναι ντροπή και κατάντια αυτό το πράγμα. Κάνω έκκληση λοιπόν στους ανθρώπους που είναι στη Δυτική Μακεδονία διοικούντες. Στους δημάρχους όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Στους κοινοτάρχες που πάνε και υπογράφουν όπως υπέγραψε ο δικό μας ο πρόεδρος. Εγκρυπτό, χωρίς να μιλήσει κανένας. Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στον περιφερειάρχη το καινούριο. Να το λάβει σοβαρά υπόψη αυτό το θέμα. Στους βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας. Να στηρίξουν τους Δυτικομακεδόνες. Όχι τους ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν από την Αθήνα να κάνουν ένα φωτοβολταϊκό ο ένας και να καταστρέψει 50 ή 200. Και στο τέλος να προσέξουν και λίγο οι δημόσιοι υπάλληλοι στις υπηρεσίες τι υπογράφουν. Αυτά λοιπόν υπόθηκαν για αυτό το θέμα στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Εμείς μένουμε στο γεγονός ότι σύμφωνα με τους παραγωγούς στην περιοχή των Σιδερών θίγεται άμεσα η εργασία τους, θίγεται άμεσα η περιουσία τους μέσα από αυτή την κατάσταση. Και αν θέλετε, για να δέσουμε για το επόμενο θέμα που θα πάμε, ότι αφού φεύγει και η ΔΕΗ, αφού τελειώνει ο Λιγνίτης, πώς θα γυρίσει τον πρωτογενή τομέα όταν σύμφωνα με τους παραγωγούς στην περιοχή θα υπάρχουν φωτοβολταϊκά που θα καταπατούν τα καλύτερα κομμάτια? Πάμε τώρα στο στούντιο. Έχω μαζί μου τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα τον Μαυρίδη και τον κύριο Μόσχο Μόσχου, πρόεδρο του Σωματείου Σπάρταχου. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα, κύριε Ζαϊτέρ. Καλησπέρα. Λοιπόν, Κώστα, η πρώτη ερώτηση, η ΔΕΗ νομίζω είναι σε πρώτο πλάνο εν ώψη και του Περιφερειακού Συμβουλίου της έκτακτης συνεδρίασης. Ακριβώς. Σε λιγότερο από δύο ώρες έχουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, όπου εκεί για μία ακόμη φορά θα τεθεί υπό τον τύπο των ύλων η ΔΕΗ, οι εξελίξεις, το μέλλον της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού και κυρίως το μέλλον του Λιγνίτη. Εδώ στην περιοχή μας υπάρχουν αντιδράσεις. Μία από αυτές είναι και αυτή που φιλοξενούμε σήμερα δια του Προέδρου του Σωματείου Σπάρτακος. Εγώ θέλω να μπω αμέσως στην ερώτησή μου. Τα σχόλια τα έχουμε κάνει και τις προηγούμενες ημέρες και φαντάζομαι ότι θα το κάνουμε και το επόμενο διάστημα, γιατί μονοπολεί το ενδιαφέρον.
Κύριε Μόσκο, αύριο, σε 24 ώρες από τώρα, ξεκινάει η τηλεθέρμανση της Πτολεμαϊδίας. Σταδιακά θα ομαλοποιηθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Τις επόμενες ημέρες ξεκινά και η τηλεθέρμανση της Κοζάνης. Εάν δεν έχουμε λιγνίτη και λιγνητικές μονάδες, μία από τις παραμέτρους που θα μας απασχολούν είναι και η θερμάση των πόλεων. Βεβαίως είναι το έλασον, γιατί νομίζω το μέγιστο και το πιο σοβαρό είναι ότι θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, θα ερημώσει η περιοχή και ως αντιστάθμισμα εσείς λέτε και το λέτε και ως τεχνικοί και όχι μόνο ως συνδικαλιστές ότι μονάδες σύγχρονες όπως είναι η Πτολεμαϊδα 5 που δαπάνησε 1,5 δισεκατομμύριο ελληνικός λαός για να την κατασκευάσει μπορούν να αντέξουν ακόμα και με μεγάλο κόστος στους ρήπους. Καταρχήν για την Πτολεμαϊδα 5 δεν θα πούμε καν στη διαδικασία. Είναι το μεγαλύτερο έργο που γίνεται τα τελευταία χρόνια και είναι η πιο σύγχρονη μονάδα που κατασκευάζεται σήμερα στην Ευρώπη. Τώρα νομίζω κάνει μια Γερμανία με λιθάνθρακα 1100 ΜΒ. Και όσοι το ανοίξανε, έχει πει και ο πρόεδρος Γιονόπουλος, αλλά το λέμε και εμείς, και μόνο που το λένε μοιάζει αστείο. Και αν επιχειρηθεί από κάποιον να σταματήσει ή να πάει με οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, θα στηθούν εξεταστικές. Αυτό είναι βέβαιο. Είναι βέβαιο και δεν το αφισβητεί κανείς ότι η Πτολεμαϊδα 5, ανεξαρτήτως το πού θα πάνε οι τιμές διοξιδίου του άνθρακα, ακόμα και 40 ευρώ να φτάσει ο τόνος, σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς, θα μπαίνει πρώτη στο σύστημα. Είναι η μονάδα που δεν τη θέλουν τα συμφέροντα, την πολεμάνε λυσαλέα, είναι εμπόδιο στα πόδια τους και θέλουν πάση θυσία να φύγει από τη μέση. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να το επιτρέψει κανένας και κανένας δεν θα μπορεί να πάρει τέτοιο μεγάλο ρίσκο, τέτοιο μεγάλο έγκλημα, θα έλεγα, να τη μετατρέψει γιατί δεν μπορεί να σταματήσει σε οτιδήποτε άλλο. Είναι όπως είπατε θέμα συμφερόντων, δηλαδή καθαρά. Κάποιοι πραγματικά δεν θέλουν μια τέτοια ναυαρχίδα, μια τέτοια σύγχρονη μονάδα να μπαίνει πρώτη στο σύστημα και να καλύπτει τις πρώτες ανάγκες ηλεκτροδότησης και άρα να τους παίρνει το ψωμί, το χρυσό ψωμί που επιθυμούν να βγάλουν. Γιατί κύριε Μαυρίδη, υπάρχει κανείς που να μην καταλαβαίνει ότι πίσω και από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και από αυτό που είναι η μονάδα ότι είναι τα συμφέροντα? Καταρχήν από προχθές, όταν επίσημα από το Βήμα του ΙΕ ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι τέλος του 28 σταματάνε όλες οι ελληνικές μονάδες, μια σειρά από μεγάλους επιχειρηματίες, κολοσσούς θα έλεγα στην χώρα, επεξεργάζονται να κάνουν καινούργιες μονάδες φυσικού αερίου όπως εγγενίασε χθες ο Πρωθυπουργός στη μονάδα του κ. Μητυλινέου, με δεδομένο ότι οι ΑΠΕ ακόμα δεν βρέθηκε ο τρόπος να αποθηκεύονται, ακόμα και σήμερα να ανακαλύψουν μέχρι το 26 δεν μπορούν να γίνουν μπαταρίες. Άρα καταλαβαίνω ότι το φυσικό αέριο είναι αυτό που πάει να αντικαταστήσει το λιγνίτι, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα του κ. Πρωθυπουργού. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι τα επόμενα χρόνια το φυσικό αέριο θα είναι η μονάδα βάσης. Και ασφαλώς, όπως είπα, η καινούργια η μονάδα αυτή που κατασκευάζεται με 41,5 βαθμού απόδοσης, η πιο σύγχρονη στην Ευρώπη, είναι εμπόδιο στα πόδια τους. Αυτό δεν πρόκειται να επιτρέψει κανείς ούτε για αστεία να το συζητήσουμε και πρέπει να είμαστε ετοιμότητα. Λίγο να συνεχίσω όσον αφορά την Πτολεμαϊδα. Μόνο ένα τελευταίο, έτσι, γιατί νομίζω ότι έχει σχέση με τον συγκεκριμένο καλεσμένο μας. Στη συνεδρίαση του Σωματείου Σπάρτακος, κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι βάζουν βιαίως και με ταχύτητα τις λιγνητικές μονάδες γιατί δεν τους έδιναν οι ιδιώτες και είχαν πρόβλημα στην επάρκεια και την αυτάρκεια του συστήματος. Άρα αυτοί που λένε κλείνουμε το λιγνίτι, την ίδια ώρα ζητούν από το λιγνίτι να στηρίξει το σύστημα. Καταρχήν δεν γνωρίζουν ακριβώς τις ανάγκες. Δεν γνωρίζουν ότι στις δύσκολες στιγμές είναι ο λιγνίτης που πάντα κρατάει τη χώρα όρθια. Έγινε και σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτές τις μέρες που πραγματικά υπάρχει πρόβλημα και στα σύνορά μας στα βόρεια αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη λόγω ότι υπάρχουν συντηρήσεις, δεν μπορούν να κάνουν εισαγωγές. Όλοι οι παραγωγοί ιδιώτες υπογράψανε συμβόλαια είτε εβδομαδιαία είτε μηνιαία κάποιοι να κάνουν εξαγωγές γιατί αυτή τη στιγμή το ξέρετε το ρεύμα και εισάγουμε και εξαγωγές. Είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Και αναγκαστικά ρονάρων μπαίνουν τις επόμενες μέρες. Μπήκανε τρεις μονάδες, θα μπει και η τέταρτη του αμυντέου σήμερα αύριο γιατί πραγματικά έχει ανεβεί οριακή τιμή και οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Κύριε Πρόεδρε, λίγο για να ξεκαθαρίσουμε κάτι για το λόγο ότι έχει ακουστεί πολύ και σαν σκέψεις και σαν προτάσεις και σαν θεωρίες αν θέλετε. Επειδή σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το ασφικτικό που έχουμε, γιατί η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ αλλά και στο Μητυλινέο στα εγγένεια και πάλι ότι το 28 οι λιγνητικές μονάδες στη χώρα έως το 28 θα κλείσουν όλες. Υπολογίζουμε ότι μιλάμε για 6 χρόνια που θα λειτουργήσει από το Πτολεμαϊδα 5 αν όλα πάνε καλά και ολοκληρωθεί. Αν μπει από το χρονοδιάγραμμα. Το 2022. Καταρχήν 6 χρόνια. Ναι, δεν είναι. Ναι. Για να τελειώσω λίγο και το ερώτημά μου. Υπάρχει περίπτωση αυτή η μονάδα να λειτουργήσει με μια άλλη μορφή ενέργειας όπως είναι το φυσικό αέριο? Μπορεί να γίνει μια τροποποίηση πάνω σε αυτή που θα κοστίσει και 1,5 δις?
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ως αδύνατο, με δεδομένο ότι είναι και τα χρήματα πολλά στη μετατροπή, αλλά πέφτει αυτόματα ο βαθμός απόδοσης. Είναι κακόγουστο αστείο να μιλάμε ότι δεν θα λειτουργήσει με λιγνίτη μονάδα. Ο Πρωθυπουργός έκανε τις εξαγγελίες. Εμείς είμαστε εδώ να στείλουμε ένα μήνυμα, να συνεχθούμε μαζί του και να πούμε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να φύγουν οι λιγνητικές μονάδες το 28. Γνωρίζαμε από χρόνια και ενδεχομένως θα έχουμε και τις ευθύνες όλοι που δεν σχεδιάσαμε την επόμενη μέρα, αλλά κανένας, καμία ευρωπαϊκή χώρα. Δεν το λέει η σύνοδος του Παρισίου, δεν το λέει ούτε στο Κιώτο που συζητήσανε νωρίτερα, ότι επιβάλλεται 28. Η απόφαση είναι ότι μετά το 2050 δεν πρέπει να μείνει καμία ελληνική μονάδα. Η Γερμανία ανακοίνωσε το 38, αλλά την ίδια στιγμή βγήκε η βαριά βιομηχανία της Γερμανίας και λέει αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει. Και κάνει και καινούργια ελληνική μονάδα. 1100 μεγαβάτα από εισαγόμενο λιθάνθρακα από την Πολωνία. Αλλά όταν βγαίνει η βιομηχανία της Γερμανίας και λέει το 38 δεν είναι εφικτό, εμείς δεν μπορεί να είμαστε η πρώτη χώρα στον πλανήτη που να λέμε πολύ νωρίτερα αυτό που μας επιβάλλουν, πολύ νωρίτερα από αυτό που λέγανε οι οικολόγοι. Εγώ είπα προχθές και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σπάρτακου, αλλά και παρουσία του Υφυπουργού που είναι στην περιοχή μας, ακόμα και οι οικολόγοι να κάναν το σχεδιασμό δεν θα μιλούσαν για το 28. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα υλοποιηθεί ποτέ. Στο χέρι το δικό μας είναι να τους πείσουμε πρωτίστως με το καλό και μετά θα δούμε πώς θα γίνει, ότι δεν είναι εφικτό. Δεν μπορεί μια περιοχή που έχει δώσει τα πάντα, χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος, να την πετάξουμε σαν στη Μένη Λεμόκοπα. Όλοι γνωρίζαμε, ναι, ένα λεπτό, παρακαλώ, ότι έρχεται η μεταγνή περίοδο, ότι σταδιακά θα βγαίνουν κάποιες μονάδες. Είμαστε ετοιμότητα. Κάναμε όλο το προηγούμενο διάστημα τις συναντήσεις που κάναμε για να κερδίσουμε χρόνο. Αλλά αυτό που πάει να γίνει δεν είναι βίαιο. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει έκφραση, μπορώ να πω, δεν υπάρχει στο ελληνικό λεξιλόγιο, να πω ότι αυτό που πάει να γίνει. Ξέρετε τι σχεδιάζει. Τον Απρίλιο, τον Μάιο του 20 να βγει ο ΑΗΣΑ Μιντέου, όταν πριν από ένα χρόνο, θα έλεγα, πριν από 10 μήνες, πήραμε παράταση να πάει στις 32.000 ώρες. Είναι καθόλου ανώμα, είναι μια καμινάδα, πλήρη ώρες προϋποθέσεις. Δώσαμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Έδωσε το πράσινο φως και η Κομισιόν γι' αυτό. Είναι στο χέρι της ελληνικής πολιτείας, είναι κοινή υπουργική απόφαση. Και στο φινάλε θα τραβήξει χρόνια αν πει κάτι άλλο η Κομισιόν. Αλλά αυτό είναι στην ευχέρεια της ελληνικής πολιτείας. Εκείνο που έχει σημασία όμως, πρέπει να το τονίσω. Χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, μιλάνε σύμφωνα με δημοσιεύματα να κλείσει ένα χρόνο νωρίτερα, όταν την ίδια στιγμή, με δεδομένο ότι όταν πάρθηκε η απόφαση το Νοέμβριο του 2018 να πάμε για 32.000 ώρες, που αυτό αντιστοιχούσε περίπου μέχρι το Μάιο του 2021, γίνανε όλες εκείνες οι επενδύσεις. Έχει γίνει αποκάλυψη στο ρηχείο Αμιντέου, που αν κλείσει ένα χρόνο νωρίτερα, 2 εκατομμύρια τουλάχιστον τόνους θα είναι αναφλέξεις ή θα δώσουν πάρα πολλά χρήματα για να τα σκεπάσουμε. Άρα είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα και όχι μόνο αυτό που λέμε για το 28, ότι δεν θα μείνει καμία. Ασφαλώς και είναι ο θάνατος το λέμε το 28, αλλά είναι πάρα πολλά τα ζητήματα, γιατί πολλές μονάδες, εάν δεν κάνουμε κάτι, θα κλείσουν πάρα πολύ νωρίτερα. Κώστα, μισό λεπτό λίγο, να τελειώσω ένα ερώτημα και σου δίνω όσο χρόνο θέλεις. Επειδή το θέσαμε και στους βουλευτές που φιλοξενήσαμε τις προάλλες εδώ πέρα στο μεσημεριανό δελτίο, το ακούμε και από εσάς. Ότι αφήνεται ένα περιθώριο, εσείς λέτε ότι αυτό πρακτικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Σωστά το λέω. Ότι σε 8 χρόνια δεν μπορεί να γίνει αυτή η βίαιη μετάβαση. Γιατί συμφωνώ και εγώ ότι είναι μια βίαιη μετάβαση. Ακούσαμε πολλές προτάσεις και σκέψεις από τους βουλευτές για κάποια περιθώρια, για κάποιες μονάδες που μπορούν να φύγουν. Κάποιους αστερίσκους. Απλώς λέμε και το ξαναλέμε ότι η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού δεν έγινε απλώς στη Βουλή ή σε μια κομματική εκδήλωση εντός της χώρας. Έγινε στον ΟΗΕ παρουσία όλων των κρατών του κόσμου. Δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη δέσμευση στη δημόσια σφαίρα. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει ότι θα θέλει να το προχωρήσει αυτό μέσα σε 8 χρόνια. Είναι λίγο φανερό ότι υπό την πίεση των συμφερόντων, σας είπα πριν ότι το επανέλαβε καταρχήν ο κύριος Πρωθυπουργός χθες πάλι στα εγγένεια της Ελλάδας του κ. Μητυλινίου. Άρα τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Εδώ έχει να κάνει ότι ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, αυτό λέει η λογική και δεν μπορεί. Γίνει κάτι άλλο, ότι τα μεγάλα συμφέροντα περίμεναν αυτές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού προκειμένου να ξεκινήσουν να κάνουν κι άλλες καινούργιες μονάδες με φυσικό αέριο. Γιατί, όπως σας είπα, το καύσιμο που προωθεί η σημερινή κυβέρνηση να είναι μονάδα βάσης είναι το φυσικό αέριο. Οι ΑΠΕ έχουν συγκεκριμένες αποδόσεις. Όταν δεν φυσάει, όταν δεν έχει ήλιο, δεν μπορούν να δώσουν. Και αυτό που σχεδιάζουν να κάνουν τις μπαταρίες για να αποθηκεύουν θα πάρει πολλά χρόνια. Άρα, αυτή τη στιγμή παίζεται ένα παιχνίδι συμφερόντων να αντικαταστήσουν το λιγνίτι με το εισαγόμενο φυσικό αέριο που πάνω απ' όλα περνάει από τη γείτονα χώρα, είναι εισαγόμενο, άρα ενεργειακά θα είσαι εξαρτημένος καθαρά από εισαγωγές. Και εκείνο που έχει τη σημασία του, καμία μα καμία χώρα, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε όλο τον πλανήτη, δεν πηγαίνει σε βία. Όλοι σχεδιάζουν την επόμενη μέρα, πάνε ομαλά, αλλά αυτό που γίνεται στη χώρα μας πιστεύω ότι δεν έχει προηγούμενο. Πράγματι δεν έχει προηγούμενο. Αυτό που γίνεται στη χώρα μας.
το να μην υπάρχει συνέχεια στη διοίκηση, το να σχεδιάζεις το Μάιο και να παίρνεις από 17.000 ώρες 32.000 και τον Οκτώβριο να λες κλείνω όλες τις μονάδες, ή να σχεδιάζεις το 2014 κάνοντας τα συμβόλαια για 1,5 δισεκατομμύριο επένδυση και το 2019 να λες την κλείνω 6 χρόνια με μόνο 6 χρόνια λειτουργίας, ενώ ξέρουμε όλοι ότι μια μονάδα μπορεί να πάει και 40 χρόνια. Αυτό πραγματικά είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Στη χώρα μας συνεχίζεται. Το είδαμε και στο παρελθόν. Χτίζαμε κάποτε δημαρχία στο πουθενά, σήμερα είναι έρημα κουφάρια. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να μπει μια τελεία. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Πρόεδρε, λέτε ότι μέσα στο 20 θα φύγουν αυτές οι μονάδες στο Αμίντεο. Σωστά. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες, ναι, και είναι και στον αέρα τουλάχιστον δύο μονάδες του Αγίου Δημητρίου, αν δεν προλάβουμε άρα, να δούμε. Άρα, να πούμε δηλαδή ότι το Αμίντεο, παραδείγματος χάρη, θα βγάλει τηλεθέρμανση για φέτος, αν πάμε μέχρι το Μάιο, αλλά το Αμίντεο θα έχει ζήτημα με την τηλεθέρμανση τον επόμενο ότι, χειμώνα. Επειδή κάνουν μια από τη βιομάζα. Μια βιομάζα, ελπίζουν ότι θα λειτουργήσουν με τη βιομάζα. Κοιτάξτε, κύριε Γαϊτάν, για εμάς έχει τη σημασία της και τηλεθέρμανση, αλλά πρωτεύων είναι η θέση εργασίας και η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Το Αμίντεο σήμερα με την προεργασία που έχει γίνει, με την αποκάλυψη που έχει γίνει και 2 εκατομμύρια τόνους με συσχετισμό 1:1 που θα μείνουν πίσω, είναι εγκληματικό άμα κλείσει νωρίτερα. Η διοίκηση έκανε όλες εκείνες τις επενδύσεις παίρνοντας 21 Νοεμβρίου το πράσινο φως ότι πάμε στις 32.000 ώρες. Δόθηκαν πολλά χρήματα, έχει γίνει αποκάλυψη, δοθήκαν οι εργολαβίες και αυτή τη στιγμή, αν μείνουν έτσι και φύγουν, σας είπα και πριν, με τις αναφλέξεις που θα υπάρχουν, γιατί αλλιώς είναι να είναι μες στο χώμα και αλλιώς να είναι αποκαλυμμένο. Δεν θα μπορεί να μείνει ούτε στη Βέρεια. Εκτός αν δώσουμε τόσα χρήματα να σκεπαστεί ή να αφήσουμε τα νερά να σκεπαστεί το ρηχείο. Άρα είναι εγκληματικό, έχει τη σημασία του, δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο να το κλείσουμε, γιατί και το κόστος είναι πολύ χαμηλό, όταν το κάρβουνο, δηλαδή δώσαμε τόσα χρήματα. Άρα δεν έχει κανένα λόγο το 20 να κλείσει το Αμίντιο. Πάμε στο διατάφτα. Σήμερα στις 4 έχουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Τι λέει ο πρόεδρος του Σπάρτακου, τι λένε οι συνδικαλιστές στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τι ζητούν από την τοπική κοινωνία? Πριν από 2 μέρες, τη μέρα που είχαμε Διοικητικό Συμβούλιο την Τρίτη, επισκεφτήκαμε μετά από πρόσκληση τον κύριο Περιφερειάρχη. Πραγματικά, εμένα με εξέπληξε θετικά στην κουβέντα που κάναμε. Μένει βέβαια και σήμερα το απόγευμα αυτά που διατύπωσε στην κουβέντα που κάναμε να τα εκφράσει. Καταρχήν, ο κύριος Περιφερειάρχης δεν δέχτηκε στην κουβέντα που κάναμε να χαθεί ούτε μία θέση εργασίας. Τον εξηγήσαμε για την κρισιμότητα της κατάστασης. Μισό λεπτό, βάλτε μια ανατελεία. Τι σημαίνει δεν θα χαθεί θέση εργασίας? Όχι, δεν θέλει, με συγχωρείτε. Ναι, προσπαθώ να καταλάβω. Θέλει. Όχι, δεν είπα αυτό. Λέω τι σημαίνει δεν θα χαθεί καμία θέση εργασίας. Γιατί αν πούμε δεν θα χαθεί η θέση εργασίας του κυρίου Μόσχου που σήμερα δουλεύει στη ΔΕΗ, προφανώς αυτή είναι διασφαλισμένη. Αλλά θα μείνει όμως μια θέση που παίρνοντας σύνταξη ο κύριος Μόσχου θα αναπληρωθεί? Ακριβώς. Γιατί αυτό είναι το δεν θα χαθεί θέση εργασίας. Όπως και οι δορυφορικές που υπάρχουν. Έτσι ακριβώς. Εμείς εξηγήσαμε ότι πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση. Οι σημερινοί διαιτητές πιθανόν να μην κινδυνεύσουν. Αλλά οι θέσεις θα υπάρχει. Λοιπόν, εμείς μιλάμε για νέες προσλήψεις. Πόσοι άνθρωποι δουλεύουν σήμερα στην επιχείρηση, είτε με μόνιμη είτε με εργολαβική. Μεταφέραμε στον κύριο Κασαπίδη ενδεχομένως, που να μην τα γνώριζε όλα, δεν είναι και κατανοητό, την κρισιμότητα της κατάστασης, ποιες μονάδες είναι στον αέρα και τι θα γίνει το επόμενο διάστημα αν δεν λάβουμε δραστικά μέτρα. Και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, κανένα απολύτως σχέδιο για την επόμενη μέρα, όλα αυτά που τα προηγούμενα χρόνια και πρωτοβουλίες που πέρανε για τη μεταλλή περίοδο. Είναι προτάσεις. Φάνηκε είναι προτάσεις και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Έχω πει πολλές φορές και σε διαδικασίες που κάνανε οι οικολόγοι αλλά και στον πρώην Δήμαρχο Κοζάνης ότι αν έχουμε όλο τον προπολογισμό της χώρας, έχουμε κάτι χειροπιαστό, κάτι έτοιμο που να αντικαταστήσουν έστω το 40% των θέσεων εργασίας. Η κουβέντα έτσι ξεκίνησε με τον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος είπε ότι εγώ δεν συμφωνώ να χαθούν θέσεις εργασίας. Έχω ένα σχέδιο την Παρασκευή. Φάνηκε να συμφωνεί με τις προτάσεις που τον είπαμε. Εμείς σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα ακούσουμε φυσικά την εισήγηση του Περιφερειάρχη. Όταν πάρουμε τον λόγο, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Εμείς ζητάμε αυτές τις δύσκολες ώρες που δεν είναι ώρα για. Η ΔΕΗ είναι αθνικό κεφάλαιο και δεν είναι για αντιπαράθεση ούτε πολιτική ούτε κομματική. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις. Σε πρώτη φάση ζητήσαμε τον κύριο Κασαπίδη, θα πούμε και σήμερα, να γίνει αυτό που λέμε Εθνική Δυτικής Μακεδονίας, να γίνει μια συμπαγής ομάδα, θα το πούμε και στα δημοτικά συμβούλια που θα γίνουν τις επόμενες μέρες, με πρωτοβουλία του κυρίου Περιφερειάρχη, γιατί αυτός είναι πρώτος πολίτης στη Δυτική Μακεδονία. Εθνική Δυτικής Μακεδονίας, όπως την είπατε. Όχι εθνική που θα παίζουν παίκτες του Ολυμπιακού ή παίκτες του ΠΑΟΚ. Εθνική Δυτικής Μακεδονίας. Πραγματικά εθνική. Είναι και στα όλοι χωρίς αποκλεισμούς. Ακριβώς και στα Κρεβενά. Χρειάζονται παίζει, όλοι. Παίζει το ρόλο για τους. Να γίνει, για να τελειώσω, να γίνει μια εθνική που θα λέγαμε μπροστά τον Περιφερειάρχη, τους δημάρχους και το συνδικάτο, μια ολιγομελής ομάδα που με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη να κλείσουμε ραντεβού με τον Πρωθυπουργό, να προσπαθήσουμε να τον πείσουμε. Αν δεν μπορέσουμε και συνεμείνεις απόψεις, τότε πρέπει να πάμε σε άλλες κινητοποιήσεις, να γίνει, τη γνώμη θα πει σαν συνδικάτο,
συλλαλητήρια, είτε εδώ είτε στην Αθήνα, προκειμένου να αποτρέψουμε όλα αυτά που σχεδιάζονται. Όπως κάναμε και το προηγούμενο χρόνο. Κύριε Πρόεδρε, και για να ολοκληρώνουμε, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, μια σύντομη απάντηση αυτό. Έχει καταλάβει η τοπική κοινωνία, έχει καταλάβει το πολιτικό προσωπικό της περιοχής τι σημαίνει ότι σε 8 χρόνια οι λιγνητικές μονάδες δεν θα υπάρχουν? Πολύ φοβάμαι ότι ελάχιστοι, ως πολύ λίγοι, είναι αυτοί που γνωρίζουν, όχι μόνο σε 8, το τι θα γίνει από αύριο το πρωί, ότι σταδιακά, τον Απρίλιο που κλείνω ίσα μηντέο μέχρι το 28 που εξήγηλε ο κ. Πρωθυπουργός, ελάχιστοι μπορεί να συνειδητοποιήσουν. Ενδεχομένως πολλοί να έχουν την κρυφή ελπίδα κάτι θα αλλάξει ή δεν μπορεί να καταλάβουν το μέγεθος των θέσεων εργασίας και με τι αυτό σημαίνει. Μία θέση εργασίας με τι αντιστοιχεί, το τι χρήματα. Ελάχιστοι πιστεύω. Γιατί αν πραγματικά γνωρίζαν ή μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν τι θα γίνει, το έχω πει και σε μία σύσκεψη που έγινε, πραγματικά ακόμα και σε περιοχές που δεν έχουν σχέση με ΔΕΗ, θα χτυπούσαν τις καμπάνες πένθυμα και θα είναι αυτοί που θα βγαίνανε σήμερα στους δρόμους προκειμένου να αποτρέψουμε αυτό που έρχεται. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μόσκου. Κώστα. Εδώ είμαστε, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ούτως ή άλλως θα έχουμε και το περιφερειακό που ξεκινάει τώρα. Μια φράση μόνο. Πολύ σύντομα. Βεβαίως αυτό έχει και συνέχεια. Έχουμε δημοτικά συμβούλια. Τη Δευτέρα στην Κοζάνη. Και στην Πτολεμαϊδα τη Δευτέρα στις 2 το μεσημέρι υπάρχει σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στο Δημοτικό Συμβούλιο υπό τον Δήμαρχο. Φαίνεται ότι γίνεται μια κινητοποίηση, μια εγρήγορση. Έτσι, αναλυτικά και μέσα από το δελτίο ειδήσεων. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εσύ μένεις Κώστα μαζί μου, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς τώρα να πάμε λίγο σε ένα θέμα το οποίο αφορά τους πάντες. Μιλάμε για το μέτωπο της οικονομίας, μιλάμε για τις 120 δόσεις. Καθώς δόθηκε αυτή η παράταση από την κυβέρνηση μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και από τον κόσμο και από τους φοροτεχνικούς ότι αυτό το διάστημα είναι λίγο. Σε λίγο θα δούμε πολλά περισσότερα με τον κύριο Αντώνη Σιαμπανόπουλο, που είναι γνωστός οικονομολόγος και φοροτεχνικός εδώ στην Κοζάνη. Πρώτα όμως λίγο να δούμε το ρεπορτάζ με τον κύριο Αντώνη Μουζάκη, που συνομιλήσαμε. Προθεσμία ως στις 7 Οκτωβρίου έχουν στη διάθεσή τους οι φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία για να μπουν στη ρύθμιση με τις 120 δόσεις. Από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει ένα σαφάρι κατασχέσεων και λοιπόν αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης. Μάλιστα, τα συναρμόδια Υπουργεία σπέβδουν να ξεκαθαρίσουν ότι η νέα παράταση δεν υπάρχει στον ορίζοντα. Η παράταση της μιας εβδομάδας που δόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αυτό σημαίνει ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ετοιμάτων για τις 120 δόσεις τόσο στο δημόσιο όσο και στο ΝΕΦΚΑ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου. Είναι σαφώς μικρή παράταση, απλά μας υπενθυμίζει ότι οι ξένοι είναι εδώ, γιατί αυτοί είναι που διστροφούν και που δεν πιστεύουν στη συγκεκριμένη ρύθμιση, γι' αυτό και το αποτέλεσμα της μικρής παράτασης. Εμείς θέλαμε πολύ μεγαλύτερη παράταση, τουλάχιστον ενός μήνα, κάτι που δεν επιτεύχθη, για να βοηθήσουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, γιατί αυτούς υπηρετούμε, με αυτούς ασχολούμαστε, με αυτούς εργαζόμαστε, για να μπορέσουν να ενταχθούν αυτή στη ρύθμιση, έχοντας περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους, αλλά και για να εξεύρουν πόρους, γιατί ξέρετε, σε μια περίοδο πενιχρών οικονομικών δυνατοτήτων είναι εύκολο να λες ότι θα εξυπηρετήσεις την αρρύθμιση, δύσκολο να μπορείς να το υλοποιήσεις. Παρά τα αυτά, αφού μια εβδομάδα έχουμε, καλό θα είναι όσοι μπορούν και καλό θα είναι να τη χρησιμοποιήσουν όσο μπορούν περισσότερο τη ρύθμιση, γιατί είναι η τελευταία φορά που έχουμε μια τέτοια ευεργετική ρύθμιση. Με την ολοκλήρωση των 120 δόσεων, τα μέτρα που είναι υποχρεωμένη να λάβει η διοίκηση θα συνεχίσουν να λαμβάνονται κανονικά. Δηλαδή, κατασχέσεις κινητής και ακίνητης πλουσίας, αυτό σημαίνει κατασχέσεις σε ακίνητα, κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς, απαιτήσεις έναντι τρίτων και ούτω καθεξής. Και φυσικά κάποια στιγμή και τα ενδεχόμενα του πληστηριασμού είναι πάνω στο τραπέζι. Ξέρετε, δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία όταν οφείλεις προς το ελληνικό δημόσιο. Με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα. Ας κατανοήσουμε λοιπόν όλοι ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, είμαι μόνο να ενταχθούμε στη ρύθμιση. Και για να κλείνουμε, κύριε Μουζάκη, πρωτίστως το ζήτημα είναι οικονομικό, δηλαδή ο άλλος θέλει να κάνει τη ρύθμιση, αλλά το βασικό είναι να έχει τα χρήματα για να μπορεί να την εξυπηρετεί. Κοιτάξτε, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η ταμιακή κακεξία που έχουν τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις. Είναι δύσκολο να τηρήσεις μια ρύθμιση για 10 συναυτά έτη. Για 120 δόσεις μιλάμε για 10 χρόνια. 10 χρόνια όπου θα πρέπει να τηρήσεις τόσο τη ρύθμιση την οποία αναλαμβάνεις, όσο και τις τρέχουσες υποχρεώσεις και οφειλές σου. Δηλαδή, έρχεται το έμφυα, πρέπει να το πληρώνεις. Το φόρο εισοδήματος, είσαι επιχείρηση, πρέπει να πληρώνεις παρακαλώ.
κρατούμενος φόρος, το ΦΠΑ, τα πάντα. Άρα λοιπόν, αυτό είναι κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο και έχουμε δει ήδη στη ρύθμιση των 100 δόσεων, έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να συγκρίνουμε τι συνέβη. Οι περισσότεροι μπήκαν στις ρυθμίσεις αυτές, τις μακροχρόνιες, αλλά δεν κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τέλους. Λίγοι είναι αυτοί που εξυπηρετούν ακόμα τη ρύθμιση, την 104 για παράδειγμα. Το 50% και πλέον έχει βγει εκτός. Πολύ μεγάλο θέμα. Έχουμε στο στούντιο εδώ μαζί μας τον κύριο Αντώνη Σκιαμπανόπουλο, πολύ γνωστό οικονομολόγο και φοροτεχνικό. Κύριε Σκιαμπανόπουλο, χαίρετε και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Μαζί μου είναι και ο Κώστας Μαυρίδης, όπου θα συνεχίσουμε και με ερωτήσεις. Λοιπόν, κύριε Σκιαμπανόπουλο, ο κόσμος θέλει μεν από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αλλά πάλι έρχεται το ζήτημα της ρευστότητας. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς, είστε άνθρωπος της πιάτσας, ξέρετε τι γίνεται και κατά πόσο αν αυτές οι 7 ημέρες, πλέον δεν είναι 7, είναι μέχρι τη Δευτέρα. Μία. Έτσι, μία στην ουσία. Αυτά. Η Δευτέρα. Η Δευτέρα. Ναι, εδώ είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το επισημάνουμε, διότι η ρύθμιση στην ουσία έλεγε στις 39 και δόθηκε μια δυνατότητα μιας παράτησης 7 ημερών για μια εβδομάδα για να μπορέσει να τα αποκτήσει ο κόσμος. Αυτό το πρόβλημα όμως είναι πρόβλημα για ποιο λόγο. Διότι ο νόμος ο τελευταίος ο οποίος ψηφίστηκε που έδωνε ευνοϊκότερα κίνητρα για την ένταξη στις 120 δόσεις, ολοκληρώθηκε στις 5/9. Άρα στην ουσία υπήρχαν μόνο 25 περίπου ημέρες, και αν το βάλουμε σε εργάσιμες πολύ λιγότερες, για να μπορέσει κάποιος να το αξιοποιήσει. Και τελικά, αντί να δοθεί μια μεγαλύτερη παράταση, όπου και όλοι οι επαγγελματικοί σύλλογοι και των επιχειρηματιών, αλλά και των λογιστών οικονομολόγων ζήτησαν, όπως το Οικονομικό Επιμελητήριο, όπως η ΠΟΣΠΕΦ, δόθηκε μόνο 7 ημέρες. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιες δεσμεύσεις με την Τρόικα και με τους Ευρωπαίους και δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, αλλά νομίζω ότι αυτές οι 7 μέρες δεν ήταν αρκετές για να μπορέσει να αξιοποιήσει αυτή τη ρύθμιση όσο γίνεται περισσότερος κόσμος. Και ο κύριος Μουζάκης μας έβαλε το θέμα των θεσμών και της Τρόικας. Νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί, ότι υπάρχει πίεση από την Τρόικα. Η πρόταση ήταν να πάει μέχρι τέλη Δεκέμβρη. Η κυβέρνηση ήθελε να πάει μέχρι τέλος του χρόνου, αλλά η Τρόικα επιμένει. Πρέπει να ξεκινήσει αυτό, να αρχίσουν να πληρώνονται οι πρώτες δόσεις για να υπάρχουν έσοδα. Τώρα, κύριε Σκιαμπανόπουλε, τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος, τι πρέπει να γνωρίζει και τι φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολλοί που στο photo finish, δηλαδή τη Δευτέρα, θα μπουν στη διαδικασία για τη ρύθμιση. Καταρχήν να πούμε το εξής, ότι έχουμε δύο ρυθμίσεις. Η μία ρύθμιση αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία και η μία ρύθμιση αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις. Είναι δύο ξεχωριστές και λειτουργούν με διαφορετικές αιτήσεις. Με διαφορετικό μηχανισμό, δηλαδή. Να μου επιτρέψετε, συγγνώμη κύριε Σκιαμπανόπουλο, να προσθέσω και μια τρίτη. Βέβαια, δεν είναι σε αυτό ακριβώς που λέμε, αλλά είναι παρεμφερή και νομίζω ότι έχει τη σημασία του. Τρέχουν και ρυθμίσεις στους Δήμους, στις δημοτικές επιχειρήσεις, μέχρι τέλος του χρόνου, μάλιστα. Είναι 46-11 είναι ο νόμος του 2019. Για τους Δήμους, για τις υποχρεώσεις. Για να πάμε λίγο εφορία. Γιατί και εκεί είναι πολλοί κόσμοι που χρωστάει. Κώστα, να δούμε λίγο εφορία ταμεία και να πάμε μετά στο θέμα των δημοτικών. Όσον αφορά τα ταμεία, δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Ποιο? Το σύστημα ακόμα δεν έχει μέσα, δεν μπορεί ακόμα να φέρει όλες τις υποχρεώσεις των ασφαλισμένων. Με αποτέλεσμα να μπαίνει κάποιος να κάνει τη ρύθμιση και να μην φέρουν διοφυλές του μέσα στο σύστημα. Αυτό ισχύει ακόμα και σήμερα. Σε αυτό όμως δόθηκε μία δυνατότητα πια. Επειδή υπάρχουν δύο βήματα, η μία είναι η αίτηση ότι θέλω να μπω στη ρύθμιση και η άλλη είναι μετά η αίτηση που βλέπω τα ποσά τα οποία είναι και επιλέγω, ας πούμε, ποια αυτά θα βάλω στη ρύθμιση ή, εν πάση περιπτώσει, ποιο κομμάτι δόσεων θα ακολουθήσω. Υπάρχουν δύο βήματα. Έχουν δυνατότητα λοιπόν οι ασφαλισμένοι μέχρι τη Δευτέρα να κάνουν το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα έχουν δικαίωμα να το κάνουν μέχρι τέλος του χρόνου. Άρα υπάρχει δηλαδή μια έμεση, να το πω, παράταση και ολοκλήρωση της ρύθμισης στα ασφαλιστικά ταμεία, η οποία ισχύει μέχρι τον τέλος του έτους. Για να καταλάβω δηλαδή, άρα, να κάνουν τη ρύθμιση αλλά να πληρώσουν μετά, δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου. Κάνει αλλά το λέω. Την αίτηση. Την αίτηση. Αυτό κάνει. Εντάσσεται. Μπαίνει μέσα μπαίνει. Και λέει ότι εγώ θέλω να μπω στη ρύθμιση. Είναι το πρώτο βήμα το λεγόμενο. Οι δόσεις πότε έρχονται όμως? Οι δόσεις, εφόσον τα ταμεία ανεβάζουν το σύστημα τις ασφαλιστικές φορές, τότε θα επιλέξει αυτός ποιες από τις δόσεις θα επιλέξει, γιατί έχει δυνατότητα να τις κάνει μέχρι 120. Μπορεί να πάει σε 10, σε 15. Απλώς μπορεί να δώσει την πρώτη δόση μέχρι τέλος του χρόνου. Καλά το λέω. Βεβαίως, ναι. Μάλιστα. Μπορεί να δώσει την πρώτη δόση. Αλλά να κάνει την αίτηση για να μπει στη ρύθμιση. Αυτό ισχύει για τα ασφαλιστικά ταμεία. Και αυτό είναι ευθύνη καθαρά των ασφαλιστικών ταμείων που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία τώρα με την ενοποίηση του ΕΦΚΑ. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν έχουν ενοποιηθεί όλες οι υπηρεσίες, δεν μπορεί το σύστημα να επικοινωνήσει και να φέρει σε μια νέα πλατφόρμα όλες τις οφειλές από διαφορετικά ταμεία, γιατί είναι κάποιοι που έχουν υποχρεώσεις και στο πρώην ΙΚΑ και στο πρώην ΤΕΒΕ, ενδεχομένως και στον ΟΓΑ. Όλα αυτά πρέπει να ενοποιηθούν σε μια πλατφόρμα.
Αυτό δεν ήταν στη δυνατότητα, δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί το σύστημα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δει κάποιο ασφαλισμένο ποιε είναι οι πραγματικέ του οφειλέ για να τι εντάξει. Άρα δόθηκε αυτή η δυνατότητα λοιπόν να κάνει μέχρι τη Δευτέρα που λήγει η προθεσμία την αίτηση και εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία από τα ταμεία να μπει και να κάνει τη ρύθμιση, να ολοκληρώσει μάλλον στο δεύτερο βήμα την ρύθμισή του. Αυτό όσον αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι κάτι που πρέπει να προσέξει, είναι εκεί κόκκινο για τον ενδιαφερόμενο. Ναι, υπάρχουν κάποια πράγματα. Και να πω καταρχήν τι γίνεται με τις δόσεις στην εφορία, στις φορολογικές και θα πούμε και αυτό που λέτε. Όσον αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις, η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα. Άρα όλοι όσοι έχουν να κάνουν ρύθμιση φορολογικών υποχρεώσεων, τελευταία μέρα είναι η Δευτέρα. Δεν έχουν κανένα περιθώριο μετά, επόμενη μέρα, να κάνουν ούτε πρώτο βήμα, ούτε δεύτερο βήμα. Αυτό λοιπόν να ξεκαθαριστεί. Κύριε Σκεπανόπουλε, κάνω εγώ τη ρύθμιση τη Δευτέρα, σωστά. Πρέπει να πληρώσω αυτόματα και την πρώτη δόση. Εντός τριών ημερών πρέπει να επιβιωθεί στο σύστημα μέσα η δόση και πρέπει να πληρωθεί. Και αν δύο δόσεις δεν πληρωθούν, μετά χάνει τη ρύθμιση και επανέρχονται όλα τα χρέη. Άρα, για να το καταλήξουμε λίγο και να πάμε και σε αυτό που ρωτάει και ο Κώστας όσον αφορά για τα χρέη στους Δήμους. Άρα, στην ουσία, λόγω ότι το σύστημα από το ΕΦΚΑ που μου λέγατε και τα ασφαλιστικά ταμεία δεν μπορεί ακόμη να βρει τη σειρά του. Το σύνολο των οφειλών. Το σύνολο των οφειλών. Σου λέω ότι μπες εσύ τη Δευτέρα για τα ταμεία. Μπες τη Δευτέρα στη ρύθμιση και η πρώτη δόση ή οι δόσεις μπορούν να σου δώσει τη δυνατότητα να τα δεις μέχρι τέλος του έτους. Σωστά. Όταν θα βγει το σύστημα και θα κάνεις το δεύτερο βήμα. Αυτό θα πάρει καιρό πάντως. Θα πάρει αυτό ένα αυτό διάστημα. Αυτό είναι ένα θέμα. Σούμε, γιατί μέχρι τώρα είχαμε προβλήματα όσον αφορά το κομμάτι. Με την εφορία όμως κάνεις την αίτηση τη Δευτέρα πλέον. Και πρέπει μέσα σε τρεις μέρες να δώσεις την πρώτη δόση, σωστά. Θα μόλις αναρτηθεί η βεβαίωση μέσα στο σύστημα της πρώτης δόσης, θα πρέπει να την δηλώσει. Συνήθως γίνεται εντός τριών ημερών. Δίνει σε όλους 120 δόσεις. Ή... Επιλέγεις εσύ πόσο θες να πας. Μπορεί, παράδειγμα, πούμε, να πας να τα πληρώσεις όλα εφάπαξ και να γλιτώσεις το 100% των προσαυξήσεων. Να πληρώσεις, παράδειγμα, πούμε, υπάρχουν κλίμακες. Ανάλογα το πόσες δόσεις θα κάνεις, λιγότερο ποσοστό προσαυξήσεων μπορείς να έχεις όφελος. Μείωση προσαυξήσεων. Αν όμως κάνεις 120 δόσεις, δεν έχεις καθόλου μείωση προσαυξήσεων και έχεις και επιτόκιο πλέον 3%. Από 5 κατέβηκες στο 3. Μάλιστα. Κώστα. Δεν κατάφερα να πληρώσω την πρώτη δόση. Μπορώ στην δεύτερη να πληρώσω και την πρώτη. Ναι, ναι. Βγαίνω εκτός συστήματος. Πότε βγαίνω έξω από το σύστημα? Μετά από δύο δόσεις. Αν δεν ανταποκριθεί σε δύο δόσεις. Στην τρίτη δηλαδή βγαίνω εκτός συστήματος. Μπράβο. Και πάντα υπάρχει, σε κάθε δόση υπάρχει αυτό το τριήμερο της προθεσμίας που μπορώ να είμαι εμπρόθεσμος. Όχι. Όχι. Πλέον, αφού πληρώσει την πρώτη δόση, μπαίνουν οι δόσεις μέσα στο σύστημα και κάθε τέλος του μηνός. Κάθε 30 του μηνός, 31 από ό,τι λίγο μήνας, είναι η επόμενη δόση. Άρα θα πρέπει να φροντίσει ο καθένας που πήγε στις δόσεις, στο τέλος του μηνός να πληρώνει τη δόση του. Κύριε Σκιαπανόπουλο, γι' αυτό που λέει ο Κώστας για τα χρέη στους Δήμους, εκεί τι γίνεται? Μπαίνω πάλι τη Δευτέρα στη ρύθμιση, αλλά. Δεν έχει καμιά σχέση αυτό. Δεν έχει το καμιά κομμάτι σχέση. Με τις 120. Όχι, εκεί πηγαίνει αυτοπροσώπο στο Δήμο. Μάλιστα. Στις οικονομικές υπηρεσίες. Είναι ξεχωριστή διαδικασία, αφορά τους Δήμους. Πηγαίνει στο Δήμο, βλέπει τις υποχρεώσεις του και τις κάνει σε ρύθμιση. Τώρα, εσείς βλέπετε ότι. Καταρχήν, βλέπετε κίνηση ότι ο κόσμος μπαίνει στο σύστημα τις τελευταίες τώρα αυτές τις μέρες που διανύουμε? Βεβαίως. Ιδίως την τελευταία εβδομάδα έχει μπει αρκετός κόσμος στο σύστημα και κυρίως. Αυτοί που χρωστάγαν ΤΕΒΗ, γιατί το ΤΕΒΗ, ξέρετε, το παλιό, ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι το μοναδικό που άφηνε κάποιος απλήρωτο. Διότι αφορά τον ίδιο τον εαυτό, συνήθως προσπαθούσε να ανταποκριθεί στις άλλες υποχρεώσεις και το δικό του το κομμάτι δεν το φρόντιζε. Γι' αυτό και έχουμε πάρα πολλούς να χρωστάνε στο ΤΕΒΗ. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, με τη ρύθμιση αυτή, νομίζω ευνοούνται σημαντικά και υπήρξαν πάρα πολλοί πλέον που μπήκαν και κάναν τη διαδικασία της ρύθμισης στο πρώην ΤΕΒΗ, την ΕΦΚΑ. Αλλά και στις φορολογικές υποχρεώσεις υπάρχει αυτή η δυνατότητα και υπάρχουν και πάρα πολλοί που αξιοποίησαν αυτή τη δυνατότητα πλέον για 120. Μιλάμε για 10 χρόνια. Έτσι. Βλέπετε, δεν είναι, ο κόσμος. Δεν είναι μικρό. Ναι, ναι, είναι μεγάλο. Αυτό είναι το θέμα. Ότι ο κόσμος πιστεύετε ότι με την έλλειψη ρευσότητας που ακόμη υπάρχει δυστυχώς. Δεν ξέρω. Ναι, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, βλέπετε ότι θα έχουμε κόσμο που δεν θα μπορεί να το προχωρήσει αυτό. Δηλαδή ότι ακόμη και αυτή η ρύθμιση που είναι και η τελευταία ευκαιρία που λέει συνέχεια και αυτή η κυβέρνηση. Ότι θα δυσκολευτεί να το προχωρήσει λόγω της έλλειψης ρευσότητας. Το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό, το ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων οι οποίοι είχαν υποχρέωση και στα ασφαλιστικά ταμεία και στις εφορίες είναι επιχειρήσεις οι οποίες μέσα από την τελευταία κρίση των τελευταίων 10 ετών βρέθηκαν σε πλήρες αδιέξοδο. Αυτές οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή, η μεγάλη πλειοψηφία πάντα λέω, δεν έχουν αλλάξει ρότα, δεν έχουν αναπτυχθεί, δεν έχουν γίνει βιώσιμες. Άρα λοιπόν. Μπορώ να πω ότι πολλές φορές
Η ένταξη της ρύθμισης είναι απλώς να μπορέσουν να πάρουν κάποια φορολογική ενημερότητα που τους είναι απαραίτητη τώρα ή ενδεχομένως ελπίζοντας ότι αύριο μεθαύριο θα γίνει κάτι. Αλλά δυστυχώς η εμπειρία μας είναι αρκετά αρνητική. Και αυτό προέρχεται από τις προηγούμενες 100 δόσεις, ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, και όχι πολύ μεγάλο, παράτησε και εγκατέλειψε την ρύθμιση γιατί δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτήν. Δυστυχώς αυτό που περιγράψατε νωρίτερα μου θυμίζει λίγο αυτό που συμβαίνει στους δήμους, να πω ένα παράδειγμα, στις δημοτικές επιχειρήσεις τηλεθερμάσεις. Κάθε Σεπτέμβρη γίνονται ρυθμίσεις, πληρώνει την πρώτη δόση, συνδέεται με την τηλεθέρμανση και μετά ξαναπληρώνει τον άλλο Σεπτέμβρη. Γιατί δυσκολεύεται, όπως είπατε. Και ακούσαμε και από τον φοροτεχνικό μας, τον κύριο Μουζάκη, να λέει ότι περίπου το 60-70% δεν τα καταφέρνει να μένει στην ρύθμιση και βγαίνει εκτός. Και αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα. Νομίζω ότι ήταν εύστοχη η παρατήρηση του κύριου Μουζάκη, είναι μεγάλο το ποσοστό. Η αίσθησή μου είναι ότι μπορεί να ξεπερνάει και το 70% αυτών που τελικά χάνουν την ρύθμιση μετά από κάποιο διάστημα. Περισσότεροι δηλαδή. Περισσότεροι. Κύριε Σιαμπανόπουλε, τελειώνει η Δευτέρα. Δεν έχουμε κάποια άλλη παράταση. Δεν ξέρω τώρα αν θα προχωρήσει κάποια άλλη παράταση, αλλά τα δεδομένα μας λένε ότι σταματάμε τη Δευτέρα. Από εκεί και πέρα, όποιος δεν μπει στη ρύθμιση, τι τον περιμένει? Όποιος δεν μπει στη ρύθμιση είναι τα γνωστά μέτρα. Καταρχήν να πούμε το εξής, ότι ένα από τα ευνοϊκά μέτρα από τα οποία ψηφίστηκαν με τον τελευταίο νόμο, με τη ρύθμιση, είναι ότι όποιος μπαίνει στη ρύθμιση έχει και αναστολή όλων των μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης που γίνονται σε βάρος του. Έτσι, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, κατασχέσεις λογαριασμών. Λογαριασμοί που έχουν μπλοκαριστεί, ακριβώς. Όλα αυτά ξεμπλοκάρουν. Ξεμπλοκάρουν, ακριβώς. Τυχόν πορεία που είχε πάρει ένα κινητό του για πληστηριασμό, αυτό σταματάει αυτόματα. Σταματάει. Άρα είναι ένα πολύ ευνοϊκό μέτρο αυτό, το να σταματήσει αυτό ο οποιοδήποτε διαδικασία. Αν φυσικά κάποιος επιλέξει πλέον να μην μπει στη ρύθμιση αυτή, θα ακολουθήσουν αυτά που λέγαμε πριν. Πάντως, δηλαδή θα συνεχίσουν οι διαδικασίες πληστηριασμών, κατασχέσεις λογαριασμών τραπεζικών κλπ. Θα έχει επιθετική πολιτική, λέτε, και η ΑΔΕΑ, ας πούμε, που είναι εκεί. Έτσι κι αλλιώς έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιο διάστημα πλέον να είναι πολύ επιθετική πολιτική, γιατί τα ληξιπρόθεσμα και όλα αυτά είναι ένας τομέας όπου θα μπορέσουν να αντλήσουν έσοδα για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις και η ΑΔΕ και το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα λοιπόν σίγουρα θα είναι επιθετική η πολιτική του αυτή τη στιγμή. Κώστα, κάτι άλλο που θες να ρωτήσεις? Όχι, κύριε Σιαμπανόπουλο, αν θέλετε. Αν έχουμε κάτι σε σχέση με τις οφειλές μας σε τραπεζικούς οργανισμούς, τέτοια ζητήματα υπάρχουν? Κοιτάξτε, ή είναι κατηδίαν με την τράπεζα? Με τις τράπεζες δεν υπάρχει κάποιο σύστημα. Υπάρχει γνωστός εξοδικαστικός συμβιβασμός που έχει εδώ και 2 χρόνια που έγινε, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται από τη πράγμαση δεν προχωράει όπως θα έπρεπε να προχωρήσει. Δηλαδή δεν έχουμε εντάξεις πολύ μεγάλες, υπάρχει μια απίστευτη γραφειοκρατία στο όλο σύστημα, αργούν πολύ να προχωρήσει και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, με αποτέλεσμα να μην έχουμε πολλά αποτελέσματα. Αυτό όμως που κάνουν οι τράπεζες είναι προσέρχεται ο καθένας ξεχωριστά και προσπαθεί να κάνει κάποιο διακανονισμό με την τράπεζα την ίδια. Η τράπεζα απ' την άλλη, ανάλογα με το προφίλ του οφειλέτη, προσπαθεί να διαμορφώσει ένα πλαίσιο τέτοιο που να ευνοεί ενδεχομένως και τον οφειλέτη, να ευνοεί και αυτή, να τους ώστε να βρεθεί μια μεσαία λύση, να πω, και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Αλλά ούτε και αυτό, από ό,τι βλέπω στην πράξη, προχωράει πάρα πολύ. Γι' αυτό και τα κόκκινα δάνεια είναι μια ιστορία η οποία θα μας ταλανίζει για αρκετό ακόμα χρονικό διάστημα. Και φοβάμαι θα είναι το επόμενο μεγάλο πρόβλημα της οικονομίας. Κύριε Σιαμπανόπουλο, έχετε κάτι άλλο να πείτε? Κάτι που δεν σας ρώτησα, κάτι που θέλετε να ακουστεί? Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι εάν κάποιοι από τους ασφαλισμένους που έχουν χρέη ή τους φορολογούμενους που έχουν στην εφορία χρέη θέλουν να μπουν σε μια ευνοϊκή διαδικασία, νομίζω ότι πρέπει να αξιοποιήσουν αυτή τη ρύθμιση. Υπάρχει δυνατότητα ακόμα να το σκεφτούν το Σαββατοκύριακο και να πάνε τη Δευτέρα το πρωί και να κάνουν τη ρύθμιση συνεργασία με τους λογιστές τους, συνεργασία με τις ΔΟΗ εδώ τις τοπικές και τα ασφαλιστικά ταμεία, ούτως ώστε πραγματικά, εφόσον μπορούν να ανταποκριθούν και να απαλληλθεί το βάρος, να το αξιοποιήσουν. Αυτό μόνο θέλω να πω. Μάλιστα. Λέγαμε χθες ότι 5.000 ευρώ στη, ένα χρέος τέτοιο νούμερο στις 120 δόσεις είναι 41,6 ευρώ κάθε μήνα για 10 χρόνια. Ακριβώς. Ευχαριστώ κύριε Σιαμπανόπουλε. Κώστα, να ευχαριστήσω και εσένα. Ούτως ή άλλως θα τα πούμε αυτά και από Δευτέρα. Και όπως είπαμε, έχουμε και το περιφερειακό το οποίο σε λίγο ξεκινάει η έκτακτη συνεδρία για τη ΔΕΗ. Στις 4 το απόγευμα. Να είστε καλά. Εγώ. Ευχαριστώ κύριε Σιαμπανόπουλο. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Κώστα, ευχαριστώ και σε εσένα. Τώρα, εμείς λίγο να μείνουμε σε ένα θέμα το οποίο το είχαμε σήμερα. Να πάμε λίγο στους συνταξιούχους, καθώς βρέθηκε εδώ στην Κοζάνη
ο γραμματέας των συνταξιούχων του ΟΑΕ αλλά και ο γραμματέας των συνταξιούχων του ΙΚΑ στην ενημερωτική εκδήλωση που έλαβε χώρα στο εργατικό κέντρο της Κοζάνης, όπου τη συντονιστική επιτροπή την είχε η Επιτροπή Αγώνα των Συνταξιούχων υπό την προεδρία του κ. Ψαλίδα. Να δούμε τις δηλώσεις που έγιναν και επιστρέφουμε. Κοιτάξτε, με την ευκαιρία της 1ης του Οκτώβρη, που είναι μέρα της τρίτης ηλικίας και των συνταξιούχων, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των όλων των συνταξιοχικών οργανώσεων αποφασίσαμε ένα διήμερο συγκεντρώσεων εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα. Θα πραγματοποιηθούν γύρω στις 10 συγκεντρώσεις περιφερειακές. Εμείς αυτή την μέρα την αξιοποιούμε για να προβάλλουμε το πλαίσιο των αιτημάτων μας. Δεν μας αρκούν τα καλά λόγια που λένε για την τρίτη, για τους συνταξιούχους, για τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας. Εμείς θέλουμε παράλληλα να πάρουν μέτρα να μας ικανοποιήσουν τα πάγια αιτήματά μας, τα οποία και ξέρουν ποια είναι και τους τα έχουμε ξαναδώσει πάλι και στην καινούρια κυβέρνηση. Σε αυτά δεν κάνουμε πίσω. Έχουμε ένα πλαίσιο διεκδικήσεων. Ξέρουν πολύ καλά ότι στα χρόνια της κρίσης μας αφαιρέσανε πάρα πολλά από τις συντάξεις μας, μας κόψανε τα δώρα και άλλα προβλήματα. Ξέρουν πολύ καλά ότι από τις συντάξεις μας εμείς βοηθάμε και τα παιδιά μας γιατί είναι άνεργα ή και όσοι δουλεύουν παίρνουν 300 και 350 ευρώ. Ξέρουν πολύ καλά ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Άρα λοιπόν ξέρουν το πλαίσιο. Το ξαναδώσαμε και στην καινούργια κυβέρνηση πάλι. Τους το θυμίσαμε προχθές και περιμένουμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Δεν θεωρούμε σαν συνταξιούχοι ότι έγινε έγινε. Από εδώ και πέρα να δούμε τι θα κάνουμε. Εμείς θα διεκδικούμε όλα στο ακέραιο ό,τι μας έχουν αφαιρέσει. Είναι δικά μας λεφτά. Τα έχουμε πληρώσει. Δεν μας τα χαρίσανε. Άρα λοιπόν τα διεκδικούμε. Η κυβέρνηση σημερινή λέει ότι τα δημοσιονομικά τους δεν επιτρέπουν να δώσουν ακόμα και τα αναδρομικά. Ακόμα και αποφάσεις των δικαστηρίων λέει θα τις σεβαστούμε, αλλά δεν μπορούμε σήμερα να το δούμε. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτή τη λογική. Δεν συμφωνούμε. Και γι' αυτό καλούμε τους συνταξιούχους, όλους τους συνταξιούχους και αυτοί που συμμετέχουν στα σωματεία και στις κινητοποιήσεις και αυτοί που κάθονται στα καφενεία και παίζουν τάβλη και πρέφα να ανησυχήσουν, να βγουν στους δρόμους γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να παλέψουμε για να διεκδικήσουμε. Τα δικαστήρια και οι αγωγές, όλα αυτά να σταματήσουν οι συνταξιούχοι να τρέχουν στα δικαστήρια και να πληρώνουν λεφτά στους δικηγόρους. Δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους, αλλά αποφάσεις έχουμε και εμείς απαιτούμε πολιτικές λύσεις. Αυτή είναι η όλη ουσία του ζητήματος και γι' αυτό καλούμε τους συνταξιούχους να στρατευτούν σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι συνταξιούχοι για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω αυτά που μας αφαιρέσανε, για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε καινούργια μέτρα που θα είναι σε βάρος μας. Και υπάρχουν καινούργια μέτρα και για το 19 έχουμε ζητήματα. Καταρχήν έχουμε αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Στα λαϊκά στρώματα θα την πληρώσουν αυτή την αύξηση. Το πετρέλαιο σε λίγο, πέρυσι οι συνάδελφοί μας δεν ζεσταθήκανε. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα, προβλήματα που είναι με τα σχολεία, με την υγεία, με όλα αυτά. Είναι προβλήματα τα οποία πρέπει να τα αναδείξουμε συνολικά. Εκτιμήσαμε τη νέα κυβέρνηση η οποία δήλωσε στις προγραμματικές δηλώσεις και στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη ότι θα υπάρχει ανάπτυξη για όλους, όταν η προηγούμενη κυβέρνηση έλεγε δίκαιη ανάπτυξη. Είπε ότι θα αυξηθούν το εισόδημα των συνταξιούχων μέσα από την φορολογικό νομοσχέδιο κτλ. Μελετήσαμε όλα αυτά και είδαμε ότι για τη δίκαιη για όλους ανάπτυξη, ότι οι συνταξιούχοι το 2019 δεν θα δουν κανεί συνταξιούχος ούτε ένα ευρώ αύξηση στο εισόδημά τους. Τουναντίον, οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες θα δουν αύξηση μέσα από την μείωση του αφορολογήτου από το 28% στο 24% 600 εκατομμύρια για το 19. Όταν οι συνταξιούχοι, επαναλαμβάνω, δεν θα δουν τίποτα και μάλιστα κάποιοι συνταξιούχοι θα μειωθεί, θα τερματιστεί μάλλον το ΕΚΑΣ το οποίο πέραν 15 που είχαμε φτάσει κτλ. Παίρνοντας όλα αυτά υπόψη και ότι το 20 δεν φαίνεται κάποια αύξηση και για όλα αυτά τα ζητήματα αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Προγραμματίσαμε ένα δεκαήμερο κινητοποιήσεων. Είχαμε συνάντηση με τον κύριο Μηταράκη, τον Υφυπουργό Εργασίας, ο οποίος του θέσαμε όλα τα ζητήματα. Μας είπε ότι έχετε δίκιο, συμφωνώ, αλλά υπάρχει ένα αλλά στη μέση. Και για τα αναδρομικά και για όλα που συζητώνται σήμερα και τα λοιπά, λέει, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση να συμφωνήσουμε να στα δώσουμε. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα, ότι εάν δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος,
δεν μπορούμε να σας δώσουμε. Δημοσιονομικός χώρος από ό,τι φαίνεται και για το 19 σύμφωνα με την προετοιμασία της τέταρτης αξιολόγησης μας λείπουν και ένα δισεκατομμύριο ακόμα σύμφωνα με τους δανειστές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι βάσει αυτών των στοιχείων που μας λένε για τους συνταξιούχους δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να περιμένουμε, ζητάμε αυξήσεις, αυξήσεις να ξέρει ο συνταξιούχος ότι θα πάρει κάθε μήνα α ευρώ παραπάνω σύνταξη. Ζητάμε η προσωπική διαφορά να μην εμφανίζεται στα χαρτιά μας, με την έννοια ότι θέλουμε να φαίνεται ένα νούμερο, διότι η προσωπική διαφορά, δεν το λένε τώρα, θα το πούνε μετά από λίγο, είναι καλυμμένοι τώρα για 3 χρόνια, είναι προνοιακό, δεν είναι σύνταξη. Και βάσει του νόμου, όταν παίρνεις 384 ευρώ σύνταξη ή ό,τι άλλο παίρνεις, δεν δικαιούσε να παίρνεις προνοιακό επίδομα. Άρα θα μας το καταργήσουν κάθετα και αυτό. Και τόσα άλλα βέβαια που υπάρχουν πολλά αιτήματα που έχουμε, δεν μπορούμε τώρα να τα πούμε στην τηλεόραση κτλ. Του θέσαμε όλα αυτά τα ζητήματα. Το ζουμί ποιο είναι? Ότι βάσει τις δηλώσεις της κυβέρνησης, οι συνταξιούχοι δεν έχουν αναλάβει τίποτα. Από τη συνάντηση που είχαμε τον κύριο Μηταράκη, εάν δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος, δεν πρόκειται να πάρετε τίποτα. Άρα εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε όπως κάναμε τα προηγούμενα 10 χρόνια. Θα συνεχίσουμε τις συνειδητοποιήσεις μας και μαζί με τα παιδιά μας και τα γόνια μας για όλους τους αγώνες τους οποίους έχουμε μπροστά μας. Η Συντονιστική Επιτροπή των Ομοσπονδιών θα συνεδριάσει και θα βάλει ένα νέο πλαίσιο διεκδικήσεων. Γιατί τα προβλήματα, όπως είπα και νωρίτερα, οξύνονται και βαθαίνουν καθημερινά. Εμείς είμαστε ετοιμοπόλεμοι, όχι μονάχα για τα πανελλαδικά, έχουμε τα οξυμένα σοβαρά προβλήματα και τα τοπικά που χρονίζουν, που πρέπει να δώσουμε λύση. Κύρια, έτσι είναι γνωστό αυτές τις μέρες, ότι το 28 και μετά δεν θα υπάρχει λιγνίτης, δεν θα υπάρχει μονάδα, που σημαίνει χιλιάδες άνεργοι, έτσι θα προσθεθούν στη στρατεία των ΕΕ. Δεν υπάρχει καμία δουλειά μετά, γιατί οι ΔΕΗ και δορυφορικά συντηρούσε μια σειρά επιχειρήσεις κτλ. Κλείνοντας οι ΔΕΗ, δεν υπάρχει τίποτα παραπέρα. Κατά συνέπεια, πρέπει αυτό να ρίξουμε το βάρος. Εμείς θα πάρουμε πρωτοβουλία σαν Συντονιστική Επιτροπή, αν δεν πάρει κανείς άλλος, να καλέσουμε τους μαζικούς κοινωνικούς φορείς όλους για να αγωνιστούμε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Δεν μπορούμε. Τώρα λένε για καθαρή ενέργεια. Πιο καθαρή ενέργεια από την πέμπτη μονάδα υπάρχει? Ή πρέπει να έχουμε τα φουρφούρια, όπως τα λένε αυτά, ανεμογεννήτες, να γυρίζουν και να έχουμε εκατομμύρια τόνους μετά από τα πτηρία κτλ? Είναι συμφέροντα. Εμείς θα σπάσουμε και αυτή τη λογική των συμφερόντων. Εμείς θα παλέψουμε για τα συμφέροντα της περιοχής μας και των συνταξιούχων και της κοινωνίας. Θα παλέψουμε για τα ζητήματα της ανεργίας και καλούμε τον Πρωθυπουργό να απαντήσει τώρα για το οξυμένο πρόβλημα της ανεργίας, όχι μονάχα πανελλαδικά, αλλά και κύρια τοπικά. Και αν κλείσει και δει τι θα γίνει, να μας απαντήσει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί άλλα έλεγε προεκλογικά. Εμείς είμαστε αντίθετοι με το κλείσιμο των μονάδων. Σίγουρα να πάρουμε υπόψη σοβαρά τη νέα τεχνολογία κτλ., αλλά να συγχρονίσουμε τις μονάδες μέχρι που να ισορροπήσει μια κατάσταση. Ξέρουμε τι θέλετε και σας το προσφέρουμε στην τιμή που το θέλετε. Contra Market. Πάντα κοντά σας σε έναν ανακαινισμένο χώρο με επώνυμα και τοπικά προϊόντα. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά και μια μεγάλη ποικιλία σε αλαντικά που ικανοποιούν κάθε σας ανάγκη. Με ανανεωμένο τμήμα κρεοπολίου, υπό νέα διεύθυνση, μόνο με ελληνικά, ποιοτικά προϊόντα. Contra Market. Κατάστημα Κοζάνης, Λαρίσης 18. Κατάστημα Νάουσας, Σιδηροδρομικός Σταθμός. Fix Beera 330 ml, μόνο 5,39. Stroma Pad 15, 12 και 10 τεμαχίων, μόνο 4,19. Omei Moromandila Classic, Sensitive, Pure, Wild Rose και Gerbera Desi 120 τεμαχίων, μόνο 99 λεπτά. Contra Market. Κόντρα στις τιμές, κερδισμένοι καταναλωτές. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμος κυρόδευμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Μπορία σιδήρου. Τεχνομπετόν ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Σε μία έκταση 400 στρεμμάτων στα Παρχάρια Κοζάνης καλλιεργούμε πρώτης ποιότητας ζωοτροφές για τα ζώα που εμείς εκτρέφουμε στις άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις μας με αυστηρούς κανόνες υγιεινής. Με διαρκή ποιοτικό έλεγχο, το κρεοπολείο ο παραγωγός
φέρνει στο πιάτο σας μοναδικές λαχταριστές γεύσεις με εγγυημένη ποιότητα και τις υψηλότερες προδιαγραφές. Κρεοπολιό Παραγωγός. Αγνά προϊόντα από τη μητέρα φύση. Τώρα και με δική μας παραγωγή λιμουζίν μοσχαριών. Velvita, 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 Velvita. Velvita, το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Χαραλαμπίδης Ευστάθιος. Ολοκληρωμένο συγκρότημα για χωματουργικές εργασίες, δασικά και φυσικά προϊόντα. Χαραλαμπίδης Ευστάθιος. Στο 12ο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Κοζάνης Καστοριάς, στα Αλωνάκια Κοζάνης, θα βρείτε πληθώρα επιλογών σε ξύλα για τζάκια, ξύλα ξερά για ενεργειακά τζάκια, ξυλοκάρβουνα, μπρικέτες ξυλοκάρβουνου και πέλετς. Ενεργειακές σόμπες, λέβητες, σόμπες ξύλου και πέλετ. Χαραλαμπίδης Ευστάθιος. Ολοκληρωμένο συγκρότημα για χωματουργικές εργασίες. Φυσικά προϊόντα, φυτικό χώμα και πέτρες για κήπους, πέτρες χτισήματος, κοπριά. Θα μας βρείτε στο 12ο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Κοζάνης Καστοριάς, στα Αλωνάκια Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610-42188. Παραγγελίες για ξύλα στο 694-7523-190 και για χωματουργικές εργασίες στο 694-6685-090. Κυρίες και κύριοι, είμαστε κοντά στις 3.30. Σε αυτό το σημείο το μεσημεριανό μας δελτίο ολοκληρώθηκε. Μείνετε συντονισμένοι στον Flash. Δίνουμε τώρα την σκητάλη στην ώρα αιχμής και στο Γιάννη Νεβεσιώτη. Χαίρετε.